Λοιπόν, όσο γίνεται πιο σύντομα, κάποιες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του Υπουργού. Υπουργέ, καλωσορίσατε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και βεβαίως και λίγες σκέψεις για την εμπειρία της Λάρισας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει 2.000 ανθρώπους. 1.500 σε ένα κάμπ στην περιοχή και 450 ανθρώπους σε διαμερίσματα μέσα στην πόλη. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμα όσα θα πω και στον Υπουργό. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση που έχει σχέση με την αντιμετώπιση του προσφυγικού, υπάρχει πρώτα απ' όλα από τη μεριά της κυβέρνησης μια πρώτη προσέγγιση που είναι σωστή, έτσι, και έχει σχέση με την αναγνώριση ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν το δημιούργησε κανένας, αλλά πρόκειται για εθνικό θέμα που προκύπτει μέσα από τη διαδικασία της αναθεωρητικής πολιτικής που κάνει η ίδια η Τουρκία, αλλά και από εκεί και πέρα και από τις καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί στον ευρύτερο πυρήνα της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Γιατί ως ένας από τους ανθρώπους που έχω ακούσει από το 16 ακόμα που έχω δομή στο Δήμο μου φωνές οι οποίες πολιτικά πρόσκυνται στη σημερινή κυβέρνηση, ήταν ότι το θέμα είναι το δημιουργεί η προηγούμενη κατάσταση, η οποία έχει μια άποψη να μπουν όλοι, να κάνουν ό,τι θέλουν, εν πάση περιπτώσει, με ό,τι ακούσαμε εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι αυτό πλέον, με την τοποθέτηση του Υπουργού και αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα εθνικό θέμα, ανατρέπει απόψεις που υπήρξαν μέχρι χθες. Βεβαίως, όταν υπάρχουν δράσεις, πάντα υπάρχουν και παραλήψεις, υπάρχουν και λάθη. Και εδώ θα μπορούσε να συζητήσει κανένας. Αλλά υπάρχουν, Υπουργέ μου, αντιφάσεις σε ορισμένα από τα πράγματα που και σήμερα είπατε. Θα φυλάξουμε καλύτερα τα σύνορα. Τι εννοείται θα φυλάξουμε καλύτερα τα σύνορα? Υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας, υπάρχει η έρευνα και η διάσωση. Θα ειδοποιήσετε από απέναντι με τον ηλεκτρονικό τρόπο για να μην φεύγουν. Αλλά αυτό απαιτεί τη συνεργασία της Τουρκίας, η οποία σήμερα συνεργάζεται, χθες δεν συνεργάζονταν και αύριο πιθανόν να μην ξανασυνεργαστεί. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι απόλυτα σε εξέλιξη και το οποίο δεν έχει άλλη διάσταση παρά μόνο ευρωπαϊκή προσπάθεια και πόλεμο στην κυριολεξία σε επίπεδο Ευρώπης για να λυθούν ζητήματα, ας πούμε, ως ευρωπαϊκά πια ζητήματα. Και όχι ως ζητήματα που αντιμετωπίζει μόνη της δυστυχώς η χώρα. Πρέπει να ανατραπούν οι πολιτικές των κλειστών συνόρων, οι πολιτικές των χωρών του Βίζεγκραντ, με τιμωρητική, αν θέλετε, πολιτική από τη μεριά, ας πούμε, ξέρω, της ίδιας της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ανατραπούν πράγματα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Διότι αυτή τη στιγμή όλη η ιστορία είναι υπό εξέλιξη. Ωραία, κάντε ένα σχεδιασμό σήμερα με τα κλειστά κέντρα που εγώ διαφωνώ και θα σας πω με δύο κουβέντες γιατί διαφωνώ. Αλλά κάνετε μια προσέγγιση με δεδομένο ότι ο αριθμός των ανθρώπων που μπαίνουν στη χώρα είναι συγκεκριμένος. Αν αύριο ανοίξει στρόφιγγα, θα σας φυλάξει. Έτσι. Ούτε η αυτοδιοίκηση θα σας φτάνει, ούτε κανένας άλλος θα μας φτάνει όλους. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει το πολιτικό μας σύστημα γενικά να συνεννοηθεί, να πιέσει προς τη μεριά της Ευρώπης με όποιο τρόπο μπορούμε, δυναμικά, για να μπορέσουμε να βάλουμε σε ένα πλαίσιο μια εξέλιξη η οποία δυστυχώς κάποια στιγμή μπορεί να είναι για τη χώρα εξαιρετικά σοβαρή, ας μη και άσχημη. Σε ό,τι αφορά τις κλειστές δομές, κοιτάξτε, μιλήσατε για ειρηνικές εκδηλώσεις των κατοίκων. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ από αλλού περίμενα απόβαση και αλλού είδα ένα βράδυ απόβαση που δεν κοιμόμουν αρκετά και άνοιξα την τηλεόραση. Εντάξει, αυτά που βλέπαμε με τις εικόνες των ΜΑΤ να κατεβαίνουν με τον τρόπο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είστε πολιτικός τέλεχος, όλοι είμαστε έμπειροι πολιτικά. Όταν εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα, δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν και γεγονότα άλλου είδους. Αυτό έχει διαφανεί πλέον με την καταστολή μέσα σε μια ολόκληρη πορεία. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορώ παρά να πω ότι είμαι από τη μεριά των δημάρχων που βιώνουν το πρόβλημα οι ίδιοι με τον τρόπο που το βιώνουν, που είναι πολύ κοντά και αντιλαμβάνονται και έχουν το σφιγμό της κοινωνίας τους και βεβαίως δεν έχουν ίσως μια άποψη που ίσως να υφέρπει, δεν την καταλογίζω σε εσάς, ότι εντάξει θα κάνουμε μια πολιτική κλειστών συνόρων εκεί, κλειστών δομών εκεί, η οποία θα έχει ως στόχο τα νησιά και ενδεχομένως να χάσουμε πολιτικά τα νησιά, αλλά ενδεχομένως να σώσουμε την υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ θα πω το εξής. Τα κλειστά κέντρα θα είναι χειρότερα από αυτά που βιώνουμε εμείς τα ανοιχτά κέντρα. Χειρότερα θα είναι, σίγουρα. Φυλακές για πολλούς ανθρώπους. Πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι, εγώ προσωπικά πιστεύω, αλλά θέλω να δω αν θα αντιμετωπίσετε προβλήματα ή όχι. Είναι κρίμα εκ των υστέρων και μέσα από αυτές τις διαδικασίες να βρεθείτε σε αδιέξοδα.
Σε ό,τι αφορά τις δομές στη χώρα και τις 20.000 θέσεις που λέτε ότι πλέον δεν θα υπάρχουν σε διαμερίσματα, αυτό κατάλαβα. Οι 20.000 θέσεις στη χώρα θα είναι και σε διαμερίσματα. Συνολικά αυτή τη στιγμή στη χώρα υπάρχουν 55.000 θέσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ωραία. Κάποιες είναι σε δομές, κάποιες είναι σε διαμερίσματα, κάποιες είναι σε ξενοδοχείο. Ωραία. Το ΕΦΤΙΑ 2 θα συνεχίσει. Συνεχίζει. Ναι. Οι επιπλέον δομές που θα δημιουργήσουμε τώρα, οι επιπλέον δομές θα είναι περισσότερο σε δομές ανοιχτές παρά σε επιπλέον διαμερίσματα. Ωραία. Ή σε επιπλέον ξενοδοχεία, λόγω του αυξημένου κόστος αυτών των επιπλέον δομών. Ακούστε λοιπόν, ακούστε. Δομές στην ιδιωτική χώρα, ανοιχτές δομές. Δομές φιλοξενίας, οι οποίες θα έχουν κανόνες λειτουργίας. Δεν θα πάμε στο μοντέλο που είναι σήμερα, που είναι 24 ώρες ανοιχτές. Θα μπει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και στις δομές της ενδοχώρας. Θα είναι προστατευόμενες δομές με συγκεκριμένα ώρες ανοιχτές, συγκεκριμένες ώρες κλειστές. Η ίδια λογική που υπάρχει στα νησιά, ότι το βράδυ όλες οι δομές να είναι κλειστές και για την ασφάλεια των κατοίκων και για την ασφάλεια των παραμένων, είναι η ίδια λογική στις νέες δομές που δημιουργείται. Ωραία. Μεταφέρω λοιπόν για να κλείσω και να μην κουράζω για να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι την εμπειρία που έχω εγώ από το 2016 και μετά στην ιστορία αυτή. Λοιπόν, το κέντρο στο Κουτσόχερο δημιουργήθηκε και συστήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα λοιπά για να είναι μόνο Σύρια. Καταστρατηγήθηκε κάποια στιγμή αυτό. Ωστόσο, η διοίκηση ήταν η Ελλάς για την ασφάλεια, ο στρατός με παρουσία κάποιες μονάδες εκεί για τη διοίκηση και ο Δήμος για όλα τα υπόλοιπα, για τη Λάτρα όπως υπόθηκε πριν από κάποιον άνθρωπο, δεν θυμάμαι αν υπόθηκε από τον Λάζαρο ή κάποιον άλλο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως λειτουργούσε. Λειτουργούσε. Υπήρχε στη δομή απόλυτη τάξη. Υπήρχε ηρεμία. Οι σχέσεις με τα διπλανά χωριά, τα οποία είναι στα 1500 μέτρα με 2 χιλιόμετρα, ήταν μια χαρά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η δομή είναι ξέφραγο αμπέλι. Μέσα από το τοπικό συντονιστικό, στο οποίο υποτίθεται ότι συμμετέχουν 13 διαφορετικοί φορείς, από το Κελπνό μέχρι και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, ουσιαστικά το κουμάντο το κάνουν και δεν το κάνουν οι 8 συμβασιούχοι της δομής πρώτης υποδοχής. Οι δικοί σας άνθρωποι. Οι δικοί σας άνθρωποι. Οι οποίοι δεν επιτρέπουν ούτε στο δήμαρχο να μπει. Δεν επιτρέπουν για να βοηθήσει. Πρέπει να κάνω αίτηση και να πάρω έγγραφη απάντηση μετά από 10 ημέρες, δεν ξέρω εγώ πόσες, για να μπω στη δομή και να δω τι γίνεται. Πού? Στο Δήμο μου. Αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, σας πληροφορώ λοιπόν για τους ανθρώπους της δικής σας δομής, της δικής σας ευθύνης, που είναι εκεί και κάνουν αυτή τη δουλειά. Ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και 2 μήνες περίπου, υπάρχουν 120 τουλάχιστον άτομα στη δομή που έχουν πάρει άσυλο. Συνεχίζουν, είναι εκεί, δεν φεύγουν. Δεν πάνε πουθενά. Δεν ξέρω γιατί. Αν υπάρχει απάντηση, να την ακούσω κι εγώ. Μακάρι να το δούμε. Να πω ένα δεύτερο στοιχείο. Έχω αυτή τη στιγμή 200 ανθρώπους οι οποίοι οι άνθρωποι σας δεν τους καταγράφουν. Έχουν πρόβλημα τροφοκάρτας και έχουν ρημάξει τις κτηνοτροφικές μονάδες γύρω-γύρω από το κάμπ. Δεν πάει αυτό άλλο. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Διότι η μάχη εκεί μέσα δεν είναι μάχη φυλών όπως ή εθνοτήτων όπως πολλές φορές λέγεται. Είναι μάχη συμμοριών, οι οποίες θέλουν να ελέγξουν είτε τη διακίνηση, είτε τούτο, ή το κλέψιμο, ή το άλλο, ή το οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανένας. Άρα λοιπόν απαιτείται και σε αυτά τα κέντρα να υπάρξει οπωσδήποτε καλή διοίκηση. Δείτε τα, γιατί δεν θα υπάρχει αύριο. Τελειώνω μόνο με την εμπειρία των διαμερισμάτων. Την ίδια στιγμή που στο κάμπ έχω 1500 άτομα, 450 άτομα έχω σε διαμερίσματα μέσα στην πόλη. Δεν άνοιξε μύτη. Δεν άνοιξε μύτη. Πήγε εξαιρετικά. Ο Δημήτρης το ξέρει, γιατί έχει κάνει την ίδια δουλειά. Λοιπόν, έχουμε συνεργαστεί για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, είναι μια ιστορία η οποία πάει πολύ καλά. Προσέξτε όμως τι υπάρχει τώρα, γι' αυτό σας ρώτησα πριν. Η συμφωνία η δικιά μου με την ύπατη αρμοστία ήταν ότι δεν θα μου φέρει στην πόλη ΜΚΟ. Και ό,τι θα κάνουμε, θα το κάνουμε σε κοινή συμφωνία. Και η δέσμευση της ΥΠΑ της αρμοστίας και προς τιμήν της ήταν ότι δεν θα κάνει τίποτα και δεν έκανε αντί συνεννοηθεί με τον Δήμαρχο. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι άλλο πράγμα. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δεν συζητάει μαζί μας. Και ξέρετε τι κάνει αυτή τη στιγμή. Κάνει το εξής εσχρό. Πάει σε διαμερίσματα τα οποία είναι νοικιασμένα με συγκεκριμένες τιμές, πιάνει ιδιοκτήτες και πλειοδοτεί. Δίνει παραπάνω για να τα πάρει εκείνος. Θα μας βρουν απέναντι. Εγώ έχω δηλώσει ότι στη Λάρισα, αν συμβούν αυτά τα πράγματα, θα βγω μπροστά μαζί με την κοινωνία της πόλης. Δεν γίνεται να μην συνεννοούμαστε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο για να βάλουμε πλάτη. Δείτε τα, καταγράψτε τα, να βοηθήσουμε όλοι να λύσουμε τα προβλήματα με καλό τρόπο και ως εθνικό θέμα και ως τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.